Πάμε τα επόμενα λεπτά, κύριε Σεκύρα, να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Έξαρχο, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Κύριε Έξαρχε, καλώς ήρθατε στο στούντιο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ντοκά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε βέβαια με την Εργατική Πρωτομαγιά. Εργατική Πρωτομαγιά την Κυριακή, να πούμε, σε πολύ δύσκολες συνθήκες για τους εργαζόμενους σε όλο τον δυτικό κόσμο και βέβαια στη χώρα μας. Εμείς μιλούμε για τη χώρα μας. Κύριε Έξαρχε. Πραγματικά είναι δύσκολες οι συνθήκες. Βεβαίως η 1η Μάη είναι μέρα που τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας, τιμάμε τους νεκρούς του Σικάγο, το Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη, τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής του 1944 και φυσικά τους χιλιάδες επώνυμους και ανώνυμους που δώσαν τη ζωή τους για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο φυσικά. Η οποία συνεχίζεται. Η οποία συνεχίζεται και αγριεύει σε πολλές περιπτώσεις. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό για μας η Πρωτομαγιά. Η 1η του Μάη είναι και η μέρα η οποία επανακαθορίζουμε, βάζουμε τους στόχους μας, ιδιαίτερα τώρα στις συνθήκες πολέμου, στις συνθήκες φτώχειας, στις συνθήκες έντασης της εκμετάλλευσης, είναι τα ζητήματα που βάζουμε, που βάζει το κίνημα ως άμεση προτεραιότητα τώρα. Αυτό δηλαδή που καθημερινά συζητάμε τους εργαζόμενους, αυτή η οργή, αυτή η αγανάκτηση για όλα αυτά που βιώνουμε, δεν μπορεί. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει και να μεταφραστεί σε συμμετοχή, σε οργανωμένο αγώνα. Πρέπει να μεταφραστεί σε δύναμη, σε διεκδίκηση. Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί δεν μπορεί να κάνει κανείς αγώνα δια αντιπροσώπων και να κάθεται στον καναπέ του. Δεν γίνεται αυτό. Πάμε να δούμε τα προβλήματα του κόσμου που κινητοποιούν τον κόσμο περισσότερο από προηγούμενες κινητοποιήσεις. Είναι η ακρίβεια, έτσι, κύριε Έξαρχε. Τεράστια ακρίβεια. Και όχι μόνο στην ενέργεια, όχι μόνο στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και στα καύσιμα. Παντού. 9,4 ο πληθωρισμός ανεπίσημα. Τον Απρίλιο και ανεβαίνει και θα συνεχίσει να ανεβαίνει. 9,4 ο πληθωρισμός, 1,66 αύξηση την ημέρα λέει η κυβέρνηση και φυσικά 13 ευρώ το μήνα για τα καύσιμα. Μιλάμε για κοροϊδία ολκής κυριολεκτικά. Δηλαδή σε μια ιδιαίτερα τώρα από αυτή η αύξηση του 1,66 έχει ήδη εξαντλημιστεί, δηλαδή προτού να φτάσει στα χέρια των εργαζομένων. Τώρα τα νούμερα είναι και αμήλικτα. Μην ξεχνάμε ότι 750.000 εργαζόμενοι στη χώρα μας δουλεύουν με κάτω από 500 ευρώ το μήνα, με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Πάνω από το 65% εργάζονται για κάτω από 1.000 ευρώ το μήνα, μιλάμε για μεικτά. Βέβαια, καταλαβαίνετε τι σημαίνει με αυτήν την ακρίβεια, με αυτήν την στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στην ενέργεια, στα καύσιμα κτλ. Και βέβαια, εδώ αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν προκύψει επειδή είναι. Εν πάση περιπτώσει, το κακό μας ριζικό ή η τύχη μας αυτή. Εδώ είναι συγκεκριμένες πολιτικές διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, η απελευθέρωση της ενέργειας, η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές, στην πράσινη μετάβαση κτλ. Το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων είναι όλα αυτά τα οποία συνέτειναν σε αυτήν την κατάσταση. Και φυσικά και ο πόλεμος που ήρθε ακριβώς να επετείνει αυτήν. Αυτά όμως προϋπήρχαν εδώ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τώρα οι εργαζόμενοι, ο λαός συνολικά πρέπει να απαιτήσει λύσεις και λύσεις υπάρχουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να αξιοποιηθούν, ας πούμε για παράδειγμα στην ενέργεια, όλες οι εγχώριες δυνατότητες, πρώτα και κύρια. Πρέπει να ανοίξουν όλες τώρα, να επαναλειτουργήσουν όλες οι λιγνητικές μονάδες. Πρέπει να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας και ρήπων. Πρέπει να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Πρέπει για παράδειγμα η χώρα μας να αποσυρθεί από τις κυρώσεις που υπάρχουν απέναντι στη Ρωσία. Για να υπάρχει δυνατότητα εκεί πρόσβαση σε φυσικό αέριο. Κυρώσεις οι οποίες φυσικά σε καμία περίπτωση δεν υπηρετούν τα δικά μας συμφέροντα, αλλά ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις που έχουν. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν λύσεις και αυτές πρέπει να διεκδικήσουμε εδώ και τώρα. Και φυσικά, γιατί άκουσα και σήμερα, ακούσαμε όλοι βέβαια τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που είπε ότι εδώ θα βρεθεί τρόπος και θα. Για εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης. Εθνικό σχέδιο, όχι κύριε Ντόκα, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή τι λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε το εξής απλό. Ότι θα πληρώσουμε έτσι όπως πληρώνουμε τώρα που ανοίγουμε το λογαριασμό και πάμε για κεφαλικό, ή θα πληρώσουμε ως φορολογούμενοι, δηλαδή από τον προϋπολογισμό. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι το 95% των εσόδων του προϋπολογισμού το πληρώνουμε εμείς, κύριε Ντόκα. Τα πλατιά λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεγαζάτορες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, αυτοί πληρώνουν το 95%. Άρα λοιπόν οι παροχοί θα πληρωθούν. Θα πληρωθούν απλά από την άλλη δική μας τσέπη. Και τα υπερκέρδη. Ακριβώς για τα υπερκέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Μάλιστα, μάλιστα. Εκτιμάτε ότι αυτό είναι το DNA αυτής της κυβέρνησης. Βοηθούμε τις οικονομικές ελίτ όσο μπορούμε περισσότερο. Αν κανείς στοχοποιήσει απλά και μόνο του την κυβέρνηση που βεβαίως έχει τεράστιες ευθύνες η σημερινή κυβέρνηση, αυτή είναι η κυβέρνηση, όμως διαχρονικά,
όλες οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενες κατεύθυναν αυτήν την κατάσταση στην απελευθέρωση της ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές και στην πράσινη μετάβαση. Αυτή ήταν η πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και φυσικά και της σημερινής. Δεν είναι στο DNA μόνο της κυβέρνησης, είναι στο DNA του καπιταλισμού. Μάλιστα. Είναι στο DNA της κοινωνίας η οποία στηρίζεται στο ατομικό, στο καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό είναι το επίκεντρο. Άρα λοιπόν αυτό θα. Εσείς είστε εναντίον της πράσινης ενέργειας, εναντίον του Green Deal. Είστε υπέρ του να γίνουν, για παράδειγμα, έρευνες για εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων, εδώ φυσικού αερίου, εδώ στην Ήπειρο, στο Δήμο Ζήτσας, είπε ο Πρωθυπουργός ότι από εκεί θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις έρευνας. Είστε υπέρ των γεωτρήσεων? Το ζήτημα, κύριε Ντόκα, δεν είναι ανοιχτό. Έχετε διαμορφωμένη άποψη ως εργατικό κέντρο? Βεβαίως. Εμείς καταρχάς δεν είμαστε κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όμως ποια είναι η διαφορά? Είτε είναι ανανεώσιμες οι πηγές ενέργειας, είτε δεν είναι, η ουσία είναι σε τίνος τα χέρια είναι. Για τίνος το συμφέρον. Ποια συμφέροντα υπηρετούν? Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς λέμε. Αυτό είναι το μείζον, λέτε εσείς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Βεβαίως. Εμείς, σαφώς και είμαστε υπέρ της αξιοποίησης όλων των πηγών ενέργειας, είτε αυτές προέρχονται από υδροηλεκτρικά, είτε αυτές προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε από λιγνίτη κτλ. Βεβαίως και είμαστε, αλλά το ζήτημα είναι σε τίνο στα χέρια. Όσο είναι στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων, όσο είναι στα χέρια των καπιταλιστών, ο λαός μας προκοπή δεν θα δει. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή αν είναι ανανεώσιμες πηγές ή αν είναι λιγνίτες. Είναι σε τίνο στα χέρια, είναι και για τίνο όφελο. Αυτό είναι το σημαντικό, λέτε. Για τίνο όφελο. Για τις γεωτρήσεις και για τις εξορίξεις. Δηλαδή, εξορίξεις για τίνο στο συμφέρον θα γίνουν. Δηλαδή, θα δει μήπως θα σταματήσουν, αν θα γίνουν εξορίξεις αύριο, ας πούμε, όπως φημολογείται στην περιοχή μας εδώ, το Δήμο Ζήτσας, θα έχουμε δηλαδή φτηνό πετρέλαιο? Μήπως θα ζεστηνόμαστε το χειμώνα? Μήπως τα αυτοκίνητά μας θα τα κινούμε με λιγότερη βενζίνη, με λιγότερα. Όχι, κύριε Ντόκα, μην γελιόμαστε. Η αξιοποίηση αυτών των πηγών ενέργειας γίνεται για το κέρδος μονοπωλιακών ομίλων. Τώρα μιλάμε για την Total, την ExxonMobil, νομίζω αυτές οι δύο εταιρείες είναι που δραστηριοποιούνται εδώ, θα δραστηριοποιηθούν από ό,τι φαίνεται εδώ στην περιοχή μας. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μονοπωλιακούς κολοσσούς, οι οποίοι πέρα από το δικό τους κέρδος δεν υπολογίζουν απολύτως τίποτα. Τώρα μην μιλάμε για περιβάλλον, καταστροφές κτλ. Καταλαβαίνετε. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε, αξιολογείται από τον κόσμο. Τώρα, αυτά που λέτε εσείς, αν τα ακούει ο μέσος τηλεθεατής μας, λέει: «Οκ, έχει δίκιο ο Έξαρχος. Μια χαρά τα λέει ο Έξαρχος». Αλλά ο κόσμος, το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου τέλος πάντων, είναι απογοητευμένο όσον αφορά στις λύσεις, στις εναλλακτικές λύσεις. Όλοι συμφωνούν μαζί σας ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα, τα λεφτά τελειώνουν. Τι κάνουμε, στις 19, λέει μια έρευνα. Εγώ λέω νωρίτερα τελειώνουν τα λεφτά του μισθού σίγουρα. Όλοι συμφωνούν με την πραγματικότητα αυτή, που μπορεί να είναι και πιο σκληρή από ό,τι τη λέτε κι εσείς και εγώ και όλοι μας. Όμως, το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου πιστεύει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Για να δούμε, υπάρχει. Για πείτε μου. Να σας πω εγώ ένα χθεσινό παράδειγμα. Χθες η Ομοσπονδία Οικοδόμων υπέγραψε κρατική συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις οι οποίες φτάνουν και πάνω από 40%. Πώς όμως? Με την πίεση που ασκήσαμε όλους τους τελευταίους μήνες, έχουμε εδώ και δύο χρόνια που δίνουμε μάχη με κλαδικές απεργίες, σε εργοτάξια, με κινητοποίησεις κτλ. Και καταφέραμε, κατορθώσαμε χθες να υπογραφεί κλαδική συλλογική σύμβαση με αυξήσεις έως και πάνω από 40%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο οικοδόμος, το ασφάλιστρό του θα είναι τουλάχιστον κατά 50%, ίσως και 60%. Πολύ μεγάλη. Και φυσικά το σταθερό μεροκάματο, υπάρχει ένα μεροκάματο πάνω στο οποίο μπορεί να βασιστεί για να πατήσει τη ζωή και να διεκδικήσει ακόμα παραπέρα. Αυτό λέμε λοιπόν. Αυτό είναι το χθεσινό. Άρα η λύση, λέτε εσείς, είναι. Λύση είναι ο οργανωμένος αγώνας. Μάλιστα. Λύση είναι η οργάνωση των εργαζόμενων, του λαού συνολικά. Για παράδειγμα, δηλαδή, γιατί θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολυκατοικία που μένουμε, για παράδειγμα, λέω εγώ, να κοπεί το ρεύμα σε έναν άνεργο? Μαζί σα. Γιατί λοιπόν δεν θα συμμετέχουμε? Και να λοιπόν, τι λέμε τώρα. 11 του μήνα, την Τετάρτη 11 του μήνα, το εργατικό κέντρο, σωματεία του εργατικού κέντρου, αυτοαπασχολούμενοι, αγροτικοί σύλλογοι, κτηνοτροφικοί, έχουμε παράσταση διαμαρτυρία στη ΔΕΗ. Απαιτούμε λοιπόν όλα αυτά που είπαμε πριν και φυσικά καμιά διακοπή. Υπάρχει συμμετοχή του κόσμου και βεβαίως και η τελευταία απεργία σε αυτήν την ήταν ενθαρρυντική. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν σημαντικό λέμε είναι αυτό. Ότι εδώ υπάρχουν δυνατότητες. Και εδώ πρέπει να τις αξιοποιήσουμε.
Δεν πρέπει να σκύψουν το κεφάλι. Γιατί υπάρχει ακριβώς... όμως μια απογοήτευση στον κόσμο. Βεβαίως και υπάρχει απογοήτευση. Το ξέρουμε πολύ καλά. Και ξέρουμε και ποιος ευθύνεται, κύριε Ντόκα, γι' αυτό. Πείτε μου. Γι' αυτό ευθύνονται όλοι όσοι κυβερνήσουν. Γιατί τώρα, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πριν λίγα χρόνια, οι εργαζόμενοι και μέσα στην καπιταλιστική κρίση επένδυσαν στην αλλαγή κυβέρνησης. Και αυτό πρέπει να γίνει μάθημα. Και επέλεξαν το ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς, για να αλλάξουν τη ζωή τους και. Ακριβώς δεν εκεί, έγινε λοιπόν, αυτό, ήρθε η απογοήτευση, η μυρολατρία και η αποστράτευση. Εμείς λοιπόν λέμε. Κανένας, δεν υπάρχει κανένας σωτήρας, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας, τις οικογένειές μας, οργανωμένα να διεκδικήσουμε. Μάλιστα. Είναι απλά τα πράγματα. Τώρα, Πρωτομαγιά, Κυριακή, να κλείσουμε με αυτό, κύριε Έξαρχε. Να κλείσουμε με αυτό. Πολλά θα πρέπει να πούμε, να κλείσουμε όμως ότι η Πρωτομαγιά, εμείς λέμε, έχει ένα τρίπτυχο φέτος. Είναι ενάντια στη φτώχεια, ναι, ενάντια στην εκμετάλλευση και ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Τον πόλεμο που δεν είναι μακριά μας, τον πόλεμο στον οποίο η χώρα μας συμμετέχει με τα μπούνια και συμμετέχει για συγκεκριμένα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας μας, γιατί δεν είναι μόνο τα όπλα τα οποία στείλαν. Οι βάσεις στη χώρα μας λειτουργούν υπέρ της ανάπτυξης των ατοικών δυνάμεων στην περιοχή και απέναντι δηλαδή ουσιαστικά στον άλλο πόλο, στον άλλο υπεριαλιστικό πόλο, την Ρωσία. Άρα, λοιπόν, και υπάρχει κίνδυνος, λέτε από αυτό. Βεβαίως και υπάρχει κίνδυνος. Βεβαίως και υπάρχει για την κίνδυνος ασφάλεια της χώρας. Και για τη χώρα μας και για το λαό της χώρας μας και για τους λαούς της περιοχής. Και λέμε λοιπόν ότι εδώ και τώρα θα πρέπει να απεμπλακεί η χώρα μας από αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Εμείς δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Δεν διαλέγουμε ούτε τους ανατοϊκούς, ούτε τους Ευρωπαίους, ούτε τους Ρώσους υπεριαλιστές. Εμείς διαλέγουμε το στρατόπεδο των λαών. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και όχι αυτή που θέλει να μας πει ο Πρωθυπουργός και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Τώρα λοιπόν να σταματήσει να απεμπλακούμε από αυτόν τον πόλεμο, να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοϊκές βάσεις της χώρας μας και κανένας στρατευμένος να μην βγει έξω από τα σύνορα. Δεν έχει καμία δουλειά τα παιδιά του λαού, του ελληνικού λαού, να είναι έξω από τα σύνορα. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Έξαρχε, για την πολύ ενδιαφέρουσα. Και εγώ, κύριε Ντόκα, όλοι λοιπόν την Κυριακή, 10 η ώρα το πρωί στο εργατικό κέντρο, να τιμήσουμε έτσι όπως πρέπει την 1η Μάη και να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά μας ανήκουν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κοινό κάλεσμα, κυρίες και κύριοι, μένουμε στο θέμα για συμμετοχή στην απεργία της Κυριακής.